Να αφήσουμε τους προλόγους, να πάμε απευθείας στον κύριο Μαρινάκη. Συνεχίζουμε να μοιρευόμαστε, το έχετε πει, το κάνουμε και ο Ολυμπιακός και οι φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν τον τελικό. Ξέρετε, σήμερα πάρα πολλοί χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Το να παίξει ο Ολυμπιακός σε αυτό το τελικό, το να κερδίζει ομάδες οι οποίες είναι Champions League ομάδες με πενταπλάσια, εφταπλάσια budget και να παίζει όπως παίζει, όπως έπαιξε στην έδρα τους, όπως έπαιξε σήμερα, μας γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά, μεγάλη αισιοδοξία και πρέπει να αναλογιστεί κανείς από ποια χώρα ξεκινάμε και το κάναμε αυτό, με ποια ποδοσφαιρική ομοσπονδία το κάνουμε αυτό, με ποια κυβέρνηση το κάνουμε αυτό. Και παρόλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες, το καταφέραμε αυτό το μεγάλο όνειρο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην αρχή το πίστεψε ένας, μετά γίνανε δύο, μετά περισσότεροι και σιγά σιγά το πιστέψαμε όλοι. Όταν το λέγαμε στην αρχή, το είχα πει και στους νέους, γιατί και αυτό είναι εξίσου και μεγαλύτερο επίπεδο ακόμα αυτό που πέτυχαν οι νέοι μας να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης. Και βλέπετε ότι παρά τις δυσκολίες, παρά το τι γράφεται, το τι μπορεί να συζητάει ο καθένας, εμείς έχουμε πίστη στα όνειρά μας, τα στηρίζουμε και με σκληρή δουλειά και όλοι μαζί ενωμένοι πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Σήμερα είναι μια μεγάλη βραδιά ιστορική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα είμαστε όλοι Έλληνες μαζί και τους χρειαζόμαστε όλους σε λίγο καιρό σε ελληνικά χώματα να το σηκώσουμε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε για την Ελλάδα μας, για το θρύλο μας, για τον Πειραιά μας, αλλά πάνω απ' όλα για τον τόπο μας. Να είστε όλοι καλά και θα βρεθούμε σύντομα να πούμε περισσότερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε σε λίγες εβδομάδες, συμπληρώνετε 14 χρόνια παρουσία στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουν ότι είσαστε ο παντός του Ολυμπιακού, εκ γενετής, μέσα στα ποτήρια μεγαλώσατε. Είναι 4 γενιές Ολυμπιακών που περίμεναν αυτή τη στιγμή σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχήν σήμερα, αυτή η βραδιά και μετά θα συζητήσουμε για το κύπελο, είναι αφιερωμένη σε δύο μεγάλους Ολυμπιακούς, στον πατέρα μου και στο Σάββατο Θοδωρίδη. Ο πατέρας μου μεγάλωσε με μεγάλη αγάπη για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ό,τι κάνω είναι καθαρά από αγάπη για τον Σύλλογο. Και ο Σάββας ήταν μεγάλος Ολυμπιακός, ήταν δίπλα μου, το πίστευε από την αρχή και πιστεύω ότι είναι πολύ χαρούμενος που τα βλέπει όλα αυτά σήμερα. Αυτά έχουμε να πούμε, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Έχουμε άλλα 4 παιχνίδια μπροστά μας, ένα πολύ μεγάλο τελικό και άλλα 3 παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν έχουμε καιρό για χαρές, έχουμε καιρό να συζητήσουμε, αλλά σήμερα όλοι ας ευχαριστηθούμε αυτή τη μεγάλη βραδιά. Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει κανένα άλλο ευρωπαϊκό σύλλογο. Τόσο τελική, ο μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο τη Ευρώπη, είναι κάτι μοναδικό και προέρχεστε από τον ερασιτέχνη και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Εγώ από την πρώτη μέρα είμαι δίπλα στον ερασιτέχνη, στα τμήματα. Βέβαια, έχω ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά αυτό που έχουμε καταφέρει είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο σύλλογο ο οποίο να πρωταγωνιστεί και να κερδίσει ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ευρώπη. Είναι η Μπαρτσελόνα, είμαστε εμείς. Είμαστε στο ελίτ της Ευρώπης και το χαιρόμαστε και το χαίρεται και ο κόσμος μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια.